προκαλεί ξανά με τις δηλώσεις του ο καθηγητής αιματολογίας του Πανεπιστημίου της Σορβόνης Γρηγόρης Γεροτζιάφας, καθώς υποστήριξε ότι ανεμβολίαστοι θα πρέπει να πάνε στο βουνό για να ζήσουν. Ο καθηγητής ανέφερε πως η απόφαση της κυβέρνησης να διευρύνει την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού είναι πολύ σωστή, ωστόσο επεσήμανε πως θεωρεί λάθος να γίνεται με βάση την ηλικία, καθώς ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπιστεί η πανδημία κορονοϊού είναι ο καθολικός εμβολιασμός. Σημειώσε ότι το πώς θα εφαρμοστεί είναι θέμα των συνταγματολόγων. Μάλιστα, έσπευσε να προσθέσει πως δεν μπορούμε να μιλάμε για υποχρεωτικότητα χωρίς να υπάρχουν ποινές, οι οποίες επίσης θα πρέπει να είναι καθολικές και να μην δίνουν τη δυνατότητα στους πλούσιους να ξεφύγουν από αυτές. Τόνισε πως ο υποχρεωτικός εμβολιασμός δεν σημαίνει με το ζόρι ένεση, αλλά εξήγησε πως όσοι επιλέξουν να μην εμβολιαστούν δεν θα μπορούν να εντάσσονται σε μια κανονική κοινωνική λειτουργία. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, όποιος δεν θέλει να εμβολιαστεί, ας μην εμβολιαστεί, αλλά δεν μπορεί να συμμετέχει στην κοινωνία. Οι κανόνες είναι απλοί. Μπορεί να πάει στο βουνό και να μείνει μόνος του. Κανένας δεν θα του εφαρμόσει με το ζόρι μία ένεση.